Σήμερα λοιπόν ήθελα να σας πω να λέμε ευχάριστα πράγματα. Και όντως είναι μια αλήθεια αυτή. Όπου και να πας, ο άνθρωπος ή υπερβολικά θα εκφράζεται, θα γελάει υπερβολικά, θα μιλάει πολύ δυνατά, θα έχει αυτές τις εξάρσεις, τα λέγαμε, χαράς όπως λέμε μερικοί, αλλά δεν είναι η χαρά η πραγματική αυτή, ή θα είναι πολύ λυπημένος. Και γι' αυτό έρχονται τα Χριστούγεννα, για να έρθει μια ισορροπία μέσα μας, να αποκτήσουμε μια πνευματική κατάσταση, έτσι ώστε πάντα να χαιρόμαστε. Αλλά αυτά που σας λέω, ξέρετε ότι οι πωλήσεις είναι ψηλά γράμματα, έτσι. Και ψηλά γράμματα ανάμεσα στους χριστιανούς, όχι στους εκτός εκκλησίας. Τέλος πάντων, επειδή ο Λόγος του Θεού δεν κουράζεται, ούτε ο Χριστός κουράζεται να μας παραπέμπει στο φιλότιμό μας, και ούτε κι εγώ προσωπικά κουράζομαι, και για αυτούς που θα ακούσουν 5 πράγματα από αλλού, να πούμε ότι είναι μια μεγάλη προσπάθεια του ανθρώπου να μάθει, να μιλάει, να εκφράζεται, να στέκεται και να χαίρεται γενικώς. Να μην προσβάλλει, να μην επιτίθεται, να μην γκρινιάζει, να μην μιζεριάζει, να μην λυπάται. Γιατί φανταστείτε τώρα, για μας μιλάμε, είναι σαν με απλά λόγια και έννοιες κοινωνικές να μας έχουν δώσει ένα παλάτι να το χειριστούμε, και εμείς όλη μέρα να λέμε αυτό είναι, έχει ένα στραβό αίτομα εδώ, ο πάγκος είναι άλλο χρώμα, τα τραπέζια δεν είναι καλά, μέσα στο παλάτι που μας έβαλαν να καθίσουμε. Φανταστείτε πόσο τραγικό είναι αυτό. Δηλαδή σου δώσαν ένα παλάτι που σημαίνει ότι είναι φτιαγμένο σαν ένα τέλειο σπίτι, και εσύ διαμαρτύρεσαι, γιατί έμαθες να γκρινιάζεις. Είναι αυτό που λέει ο λαός, ο γύφτος βασιλιάς δεν γίνεται, έτσι. Αν το βάλεις στο παλάτι, θα βάλει ένα τσαντήρι στην αυλή, θα μένει στο τσαντήρι. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το μεγάλο δώρο, το δώρο του Χριστουγέννου, το δώρο του Χριστού, και εκείνος μιζεριάζει ό,τι την ώρα. Και λέει, εκείνο με πειράζει, το άλλο με πειράζει, εκείνο με ενοχλεί, το άλλο δεν κάνει, εκείνο δεν κάνει, αυτό δεν τον είδες, εκείνο δεν το ήπια, εκείνο δεν το έφαγα, το άλλο δεν το έκανε. Και επειδή οι άνθρωποι ρωτάνε καμιά φορά τι είναι Χριστούγεννα, όταν δεν το έχουμε ξεχάσει εντελώς και δεν έχουμε αφοσιωθεί στις ανάγκες του σώματος και της ύλης γενικότερα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και το άλλο που λέει ο κόσμος, τότε υπάρχει μία αλλαγή. Και η αλλαγή είναι αυτή. Στην ουσία ψάχνεις, λέτε, τα Χριστούγεννα για ποιο λόγο? Για να έρθει ο Χριστός στη ζωή σου, ο οποίος τι θα σου κάνει? Θα σου κάνει να σταματήσεις να γκρινιάζεις. Θα σου κάνει να σταματήσεις να λυπάσαι. Και ξέρετε, είναι ξεκάθαρη η φράση, να μην λυπάστε, λέει, όπως οι άλλοι. Δεν μας λέει ο Χριστός, απαγορεύεται να στεναχωρηθείς, αλλά όχι όπως οι άλλοι, γιατί εσύ έχεις το παλάτι. Σαν να σου λέει, έχεις εμένα εσύ, γιατί στεναχωρείς? Και τα Χριστούγεννα που είναι η Μητρόπολη των εορτών, δηλαδή η κορυφαία γιορτή, η πρώτη γιορτή, από εκεί ξεκινάνε όλα, έρχονται να μας θυμίσουν αυτό, ότι εσύ έχεις εμένα. Αφού έχεις εμένα λοιπόν, δεν κάνει να στεναχωριέσαι όπως οι άλλοι που δεν έχουν εμένα, που δεν θέλουν να προσεγγίσουν, αλλά προσεγγίζουν άλλα πράγματα. Τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος, τα Χριστούγεννα είναι ό,τι πρέπει για να μαζέψεις ψήφους. Έτσι, στο Ελλαδιστάν που ζούμε. Έτσι λοιπόν, καταρχάς, πρέπει να βγαίνει από μέσα μας αυτή η χαρά, έχοντας τον Χριστό, και δεύτερον να προβληματιστούμε τι κυνηγάμε τελικά αυτές τις ημέρες, έτσι, πέραν όλων των άλλων. Βλέπετε ότι υπάρχουν τα επαγγελματικά προγράμματα αυτές τις μέρες, υπάρχουν τα οικογενειακά προγράμματα, υπάρχουν τα κοινωνικά προγράμματα, έτσι, όλοι θέλουν κάτι να προσφέρουν, κάτι να κάνουν, εξαιτίας των εορτών κτλ.
Υπάρχουν τα προγράμματα των, πώς το λέμε να δείτε, των εκδρομών που λέγεται, που λέγονται, πώς λέγονται, ναι, τέλος πάντων, υπάρχουν τα προγράμματα της τηλεοράσεως, υπάρχουν, πολλά. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι και μέσα στην Εκκλησία έχει εκκοσμικευτεί τόσο πολύ η κατάσταση που δείχνει το κέντρο ο Χριστός και είναι κέντρο αυτά τα πράγματα και μέσα στην Εκκλησία, έτσι. Βλέπετε, θα πας στην Εκκλησία αυτές τις μέρες και θα δεις πιο πολύ ένα φορκλωρικό πρόγραμμα, ένα παραδοσιακό πρόγραμμα, ένα στολισμό που δεν έχει πνευματική έννοια πολλές φορές, ένα άγχος που είναι κοσμικό, γιατί φανταστείτε τώρα, έτσι, να πηγαίνει τόσο κόσμο στην Εκκλησία άσχετος κάθε Χριστούγεννα για να κοινωνήσει εντός εισαγωγικών. Άσχετος, δεν πατάει ποτέ στην Εκκλησία. Και θυμάται να πάει τώρα τα Χριστούγεννα να κοινωνήσει. Και μια κατάσταση έτσι που δεν σου θυμίζει τη Φάτνη, δηλαδή όταν μπαίνεις στην Εκκλησία μπαίνεις στη Φάτνη. Δεν σου θυμίζει τη Φάτνη, σου θυμίζει άλλα πράγματα, γι' αυτό και στεναχωριά σήμερα υπάρχει, αυτή η στεναχώρια. Αλλά μακάρι να έχεις αυτή τη στεναχώρια και να μην έχεις την άλλη. Γι' αυτό βλέπετε αυτές τις ημέρες ότι και τα ημέρα του Χριστουγέννου κυρίως, που θα είναι το τραγικό, να μην βγαίνουν ευχάριστα πράγματα από το στόμα των ανθρώπων. Αλλά όλο τέτοια. Αυτή η μιζέρια, εκείνο το άλλο, το αυτό, να ανακατεύουμε την ίδια κουτάλα συνεχώς δηλαδή. Που επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να κάνει έτσι. Γιατί? Γιατί αυτές τις ημέρες ειδικότερα νιώθει περισσότερο ότι έχει τον Χριστό. Δεν νιώθει. Αν δεν τον νιώθει, είναι άλλη υπόθεση. Τότε αλλάζει. Κέντρο λοιπόν όλης της ζωής μας, λέει και ο Απόστολος Παύλος τώρα, ζω εγώ, δεν ζω εγώ, λέει, ζει μέσα μου ο Χριστός, είναι σε μια απέλπιδα τελευταία προσπάθεια που είναι αυτή, αυτές τις ημέρες, να φτάσουμε εκεί. Κέντρο της προσπάθειας λοιπόν είναι να βρούμε το κέντρο. Και κέντρο όλων είναι ο Χριστός. Για μας δεν είναι ούτε μια έννοια, ούτε μια κοινωνική θεωρία, ούτε μια κοσμοθεωρία. Είναι ένα πρόσωπο. Τι πρόσωπο είναι αυτό? Το συγκεκριμένο. Το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο έχουν περιγράψει όλοι οι ιστορικοί της εποχής του Χριστού και μάλιστα οι Εβραίοι ιστορικοί, ότι είναι συγκεκριμένο. Τι συγκεκριμένο? Έτσι ακριβώς ήταν ο Χριστός. Τον έχουν περιγράψει όπως τον έχουμε στις εικόνες με λίγα λόγια. Έτσι. Γι' αυτό, όπως λέγαμε και τις προάλλες, μη σε στεναχωρεί αν πάνε και κλέψουν από μια Φάτνη που είναι σε μια πλατεία μιας πόλης το βρέφος εκεί πέρα, αλλά να σας στεναχωρήσει ούτε καν αν δεν υπάρχει ο Χριστός αλλού, αλλά μήπως κλέψαν το βρέφος από την ψυχή τη δική σας. Γιατί ο καθένας πρώτα είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Θα δείτε πολλές φορές στην πορεία των χρόνων, μόλις και με τα βίας, ότι μπορεί να σώσουμε τον εαυτό μας τελικά. Θα το αισθανθείτε αυτό. Ότι προσπάθησα, που λέγαμε προηγουμένως, να πω κι άλλος να πάνε στην Εκκλησία και τελικά έμεινα μόνος μου. Αλλά όταν έχεις τον Χριστό, έχεις τον κόσμο όλο. Έτσι. Αυτό είναι Χριστούγεννα. Υπάρχει μια προσπάθεια που τελικά, ξέρετε, επιτυχάνει ποιο στόχο? Να μας απομακρύνει από τον Χριστό. Και ποια είναι αυτή η προσπάθεια? Να ασχοληθούμε με ωραία πράγματα χριστουγεννιάτικα, όπως σας είπα, δωρεές, επισκέψεις, ψώνια, τα παιδιά έρχονται, φεύγουν, αυτό εκείνο, για να χάσουμε το κέντρο. Βλέπουν όλοι, ας πούμε, στην τηλεόραση, α, τι ωραίες προσπάθειες γίνονται. Μα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει μια εικόνα του Χριστού, γίνεται εν ονόματι του Χριστού ή γίνεται εν ονόματι του Ιδρύματος Τάδε ή της νομαρχίας, δημαρχίας Τάδε, περιφέρειας Τάδε, για όπως σας είπα και νωρίτερα, για να πέσει μετά στο τσουβαλάκι που λέγεται κάλπη ή ψήφος. Έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε αυστηροί σε αυτό το θέμα. Και ποιο είναι το αυστηρό? Το κέντρο μας να είναι ο Χριστός. Και όταν λέω ο Χριστός, ονομαστικά, εσωτερικά, εξωτερικά,
ας πούμε τώρα, στολίζεται το δέντρο σας, αυτά ξέρω εγώ, τι έχει πάνω το δέντρο, έτσι. Έχει φάτνη το δέντρο, παραδείγματος τους χάρη. Βλέπετε, πολλά δέντρα δεν έχουν φάτνη, δεν έχουν. Δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός της γέννησης του Χριστού, μας ενδιαφέρει το δέντρο, το οποίο και το δέντρο, ξέρετε, δεν είναι ορθόδοξο έθιμο, το έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να βάζουμε και ένα καραβάκι δίπλα, που είναι το ελληνικό έθιμο, το ορθόδοξο. Και το ορθόδοξο γιατί η βάρκα αυτή συμβολίζει την Εκκλησία, στην οποία πλοηγός είναι ο Χριστός. Βάλαμε πάνω στο δέντρο μας ένα σταυρό, που είναι ο φύλαξ πάση της Οικουμένης. Πού πας χωρίς σταυρό, πού πας. Άλλοι βάζουν την εικόνα της γέννησης πάνω στο δέντρο. Πολύ ωραίο και αυτό. Γιατί δείχνουμε εμείς ότι το κέντρο μας είναι εκεί. Γι' αυτό έρχονται μερικοί να μας το επιβεβαιώσουν αυτό με τον αντίθετο τρόπο. Τι κάνω, πατάμε με διαφήμιση στην τηλεόραση, κατά την οποία κάποιος γράφει στο πάτωμα και πατάει ένα χ και ένα μας στα αγγλικά. Christmas. Μα το Christmas δεν γράφεται έτσι. Γράφεται με το όνομα του Χριστού. G-H-I-S-T-M-A-S. Αυτό είναι Christmas. Ακούγεται ο Χριστός. Δεν πειράζει που είναι στα ξένα. Σε όλες τις γλώσσες μιλάει ο Χριστός. Αλλά όχι να μην πατάς ένα χ και το μας. Τι σημαίνει αυτό, ότι σε σβήνουν τα Χριστούγεννα. Σου σβήνω το Χριστό. Κατά τα άλλα, όλα ονομάζονται Χριστούγεννα. Είναι αυτή η κοροϊδία που κάνουμε, ξέρετε. Πού θα πας τα Χριστούγεννα. Τι θα πει Χριστούγεννα, γεννιέται ο Χριστός. Πας εκεί πέρα και δεν βλέπεις κανέναν να γεννιέται. Καμιά σχέση με τα Χριστούγεννα. Άσχετο τελώς. Μα καλά, εδώ είναι τα Χριστούγεννα. Ναι, λέει, εδώ είναι. Εκεί πού είναι ο Χριστός. Πουθενά. Μηδέν από μηδέν. Μηδέν. Λέει, πήγαμε στα Χριστούγεννα. Και τι είχε. Πάλι φωτάκια, αρκουδάκια, συγκροτήματα, για να μην πω και τα άλλα. Χριστούγεννα, αυτό, ναι αυτό. Τουλάχιστον βγάλε το όνομα, αλλά πώς θα το βγάλει. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνε μουσουλμάνοι, βραχμάνοι, βουδιστές, ινδουιστές, ξέρω εγώ, τι έχουν σήμερα. Τι έχουν σήμερα. 2018. Τι είναι το 2018, φιστίκια, γουρούνια, αυτοκίνητα, σπίτια, τι είναι 2018, τι θα πει 2018, τι είναι το 2018, γεννήθηκε ο Χριστός, 2018 χρόνια μετά Χριστόν, όλοι το λένε αυτό, όπου και να πας, ακόμα και οι σατανιστές, λένε σήμερα ότι έχουμε 2018, τι είναι το 2018, πορτοκάλια, μανταρίνια, τι είναι. Είναι χρόνια μετά Χριστόν, μετά τη γέννηση του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός αυτό, ότι το κέντρο του κόσμου είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν, έτσι, εν συντομία πολύ, γιατί τώρα είναι μια τελευταίες μέρες που τα λόγια δίνουν τη θέση τους στις πράξεις, θα βάλετε στο κέντρο της ζωής σας τον Χριστό και εκείνος μετά θα πει τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Θα μας οδηγήσει εκείνος. Γιατί μερικοί λένε τι να κάνω, πώς να κάνω. Βάλε το Χριστό στη μέση και θα γυρίζει μετά εκεί. Θα ξέρεις τι θα κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα στην αρχή να λέμε ευχάριστα πράγματα. Τι είναι τα ευχάριστα πράγματα, είναι τα χριστουγεννιάτικα. Είναι του Θεού τα πράγματα που λέει το τραγουδάκι. Και να μην προσεγγίζουμε συναισθηματικά όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά τι, πάρα πολύ απλά. Ποιο είναι το απλά, ξέρετε. Θα βάλετε την εικόνα του Χριστού στο κέντρο και θα κοιτάτε εκεί. Αυτό. Τελείωσε. Τελείωσε. Έτσι ώστε να φύγουν όλα τα άλλα και να μπει στη μέση ο Χριστός που είναι το κέντρο. Διότι άμα δεν γεννιόταν ο Χριστός 2018 χρόνια πριν, δεν θα ήμασταν απλώς μουσουλμάνοι, άθιοι, ξέρω εγώ. Αυτά είναι απλά πράγματα. Θα ήμασταν στον Άδη. Κάτω. Στο χαντάκι. Γιατί και μετά τη γέννηση του Χριστού δόθηκε ευκαιρία σε μερικούς να έχουν και άλλες θρησκείες. Νωρίτερα, στο χαντάκι. Όλοι. Τώρα υπάρχει παράδοση και κόλαση. Καταλάβατε. Υπάρχει επιλογή. Τότε πήγαιναν όλοι στο χαντάκι. Γι' αυτό και μετά την Ανάσταση, τι έκανε ο Χριστός, πήγε στο χαντάκι και πήρε μαζί του αυτούς που ήθελαν να πάνε μαζί του. Νωρίτερα δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό,
Γι' αυτό τι ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία τώρα, με τη γέννηση του Χριστού. Τι ξεκινάει όλη αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό συντονιζόμαστε, έτσι καιρός είναι τώρα, και αν έχουμε αποσυντονιστεί, δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε. Μιλάω σε ανθρώπους που είναι μέσα, έτσι, όχι απ' έξω, γιατί απ' έξω άμα είσαι, είσαι απ' έξω, τελείως. Να αφήσουμε τα γύρω-γύρω, ή όταν τα κάνουμε, ξέρετε, γιατί άνθρωποι είμαστε, όπως τα φάμε όλες τις μέρες, τα φάμε και τώρα, έτσι. Να μέσα στο μυαλό μας πάντοτε ό,τι και να πιάνουμε και να ασχολούμαστε τώρα να είναι η εικόνα της γεννήσεως του Χριστού. Δεύτε είδαμε πιστή που γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτό, εκεί. Θέλετε να το δείτε σαν μωράκι, δείτε το, σαν μικρό παιδάκι, σαν 12ετή, σαν μεγάλο, όπως θέλετε να το δείτε. Ο ίδιος είναι. Αλλά εκεί, τη μορφή του. Διότι χωρίς αυτή τη μορφή, που θα πούμε την πρωτοχρονιά μορφή αναλυότητος ανθρωπίνη προσέλογης, δεν υπάρχει τίποτα. Να ξέρετε, δεν έχει νόημα τίποτα. Θα είμαστε άσχετοι μετά. Και άσχετοι όχι μόνο με το γεγονός αυτό καθ' αυτό, αλλά θα είμαστε άσχετοι τι? Με την πραγματικότητα του κόσμου. Έτσι. Διότι κανείς άνθρωπος στον κόσμο δεν πάει μπροστά, και όταν λέω μπροστά, μιλάω σαν ολοκληρωμένη προσωπικότητα, δεν πάει χωρίς Χριστό. Κάνει όλο τσαπατσουλιές, κάνει όλο χαλκομανίες. Κάνει από εδώ, κάνει από εκεί, κάνει από εκεί. Ενώ με τον Χριστό ακόμα και τα χαζά σου γίνονται σωστά. Ακόμα και οι βλακίες που έκανες στη ζωή σου γίνονται όμορφα μετά. Γιατί υπάρχει μετάνοια, υπάρχει διόρθωση, υπάρχουν όλα αυτά. Έτσι. Εύχομαι λοιπόν καλά Χριστούγεννα, όχι καλές γιορτές, δεν σας εύχομαι καλές γιορτές, έτσι, συγκεκριμένα πράγματα. Καλά Χριστούγεννα. Και εύχομαι κάθε πράγμα που θα κάνετε, αυτές τις μέρες για αυτούς που αγαπάτε, να έχει, να μεταδίδει τον Χριστό, έτσι. Αυτή την κίνηση να την κάνετε εν ονόματι του Χριστού. Με αυτό το. Αλλιώς, ό,τι σπίρεις θα θερήσεις, έτσι. Αλλά, όπως είπα, και τα χάλια μας καμιά φορά, άμα έχουν Χριστό, γίνονται χαλιά, που έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, και πατάμε πάνω και τότε είναι ωραία τα Χριστούγεννα. Χωρίς χαλιά, κάνει κρύο. Κάτω. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι και πολύ Χριστό για να μας συμπληρώσει και τις αδυναμίες μας και τις ελλείψεις μας, και τα υπόλοιπα θα τα δείτε και θα τα βρείτε μόνοι σας. Και είναι πολύ εύκολος ο δρόμος όταν έχεις μπει στον δρόμο. Αυτά. Να είστε γεροί, σύντομα και περιεκτικά.